Καλησπέρα από τα Bula.gr. Είμαστε στο Χαϊδάρι, στο γήπεδο του Χαϊδαριού. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ ΑΟ Χαϊδαρίου, ΑΟ Μελισσίων ήρθε υπέρ του Χαϊδαρίου με 4-1. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Χλωρό, είναι ο προπονητής της ομάδας του Χαϊδαρίου. Κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα θα θέλαμε. Ήταν ένα θεωρητικά ντέρμπι. Έπαιζε ο πρώτος σε ισοπαθία με τον Χαλάνδρα εναντίον του τέταρτου αυτού του ομίλου. Νομίζω κάναμε πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Στο πρώτο ημίχρονο δημιουργήσαμε, κάναμε τις ευκαιρίες γκολ και το παιχνίδι νομίζω ήταν πάρα πολύ εύκολο για μας. Σίγουρα μας είχε περάσει το παιχνίδι μέσα στα μελίσια που είχαμε χάσει 2-0, το είχαμε στο μυαλό μας, γιατί κάναμε εκεί πολύ καλύτερη εμφάνιση από ό,τι στη σημερινή. Δυστυχώς εκεί δεν είχαμε τις ευκαιρίες, δεν δημιουργήσαμε γκολ. Και στα τελευταία 15 λεπτά με 2 γκολ ο αντίπαλος κέρδισε το παιχνίδι και η τελευταία εικόνα συνήθως μένει σε αυτά τα παιχνίδια. Αδικούμασταν εκεί από το σκορ και σήμερα νομίζω πήραμε το αίμα πίσω. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα τα Μελίσσια, δουλεμένα, με ένα πάρα πολύ καλό προπονητή που είναι τιμή για τα τοπικά εδώ της ΕΠΣΑ, όπως ο κύριος Ματζούνης, όπως ο κύριος Τζαμόπουλος, και να μην αδικήσω κάποιον, να μην τους αναφέρω όλους που δουλεύουν σε τέτοιο επίπεδο. Σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη για μας. Ήδη από αύριο κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι πάρα πολύ δύσκολο εκτός έδρας με τη Θύλα Γύρου Μητρή. Για τις επόμενες αγωνιστικές είναι δύο αγώνες, νομίζω έτσι. Η μία είναι Θύλα, η άλλη. Και το επόμενο είναι τελευταίο παιχνίδι εδώ μέσα με τον Ιάσο. Βλέπω ότι έχετε και μεγάλη υποστήριξη από τους οπαδούς. Είναι νομίζω ο 12ος παίκτης. Νομίζω είναι πάρα πολύ. Από την πρώτη στιγμή από τα φιλικά ο κόσμος είναι ο 12ος παίκτης και καθόλου τυχαία αυτή η έδρα δεν είναι η καλύτερη του ομίλου. Είμαστε η μοναδική ομάδα που έχουμε κρατήσει απόρθητο το γήπεδο. Με την καλύτερη σηκωμιδή βαθμών στον όμιλό μας. Και τα δύο παιχνίδια τα οποία δεν κερδίσαμε που ήρθαν ισοπαλία. Είχα στο πρώτο αγωνιστική με τον Απόλλωνα Χαλαντρίου που έχουμε χάσει πέναλτι πολλές ευκαιρίες και με τη Διάνα που δεχτήκαμε γκολ στο 97. Ευχαριστούμε τον κόσμο και ευελπιστούμε και στο τελευταίο παιχνίδι αυτής της κατηγορίας να το δηλώσει παρόν. Αντιμετωπίζετε προβλήματα, τραυματισμούς, έχετε... Σήμερα όχι αντιμετωπίζαμε, δεν έχω αναφέρει ποτέ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Όπως και τα Μελίσσια σήμερα είχαν αρκετές απουσίες καλών παιχτών. Όπως έχω πει, ο κ. Ματζούνης είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, γιατί έκανε στοχευμένες επιλογές, πάρα πολύ καλή παίκτης. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναγόπουλος έχει παίξει Champions League, με τον Παναθηναϊκό που έλειπε σήμερα. Αλλά ταυτόχρονα και εμείς είχαμε τέσσερις βασικούς παίκτες που δεν πήγαν σήμερα, όπως είναι ο Σκυριώτης, όπως είναι ο Κάμπε, ο Χρήστο, ο πρώτος μας σκόρερ και άλλα 8 παιδιά, όχι ένα. 8 απουσίες είχαμε, σύνολο 12 απουσίες. Οπότε καταλαβαίνετε, απουσίες, τη μία ομάδα απουσίες και εμείς. Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος ευχαριστήθηκε αυτό που είδε και από τα παιδιά που παίξανε. Εμάς μας αρέσει να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι σήμερα είδαμε αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά και να έρχεστε συχνότερα να βλέπετε το Χαϊδάρι, γιατί όλα τα παιχνίδια εκτός από τα παιχνίδια με τη Διάνα, που για μένα η Διάνα ήταν η μοναδική ομάδα που κατόρθωσε και ήταν καλύτερη από εμάς αγωνιστικά σε θέμα κατοχής. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ήμασταν πάρα πολύ καλοί και έχουμε αποδώσει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.